Νονέ μου σπάνιε, νονέ μου αστέρι λαμπερό που έλουσες με το γλυκό ζεστό σου φως φάτνες και φάτνες οικογενειών, μοναχικών ανθρώπων και όλων όσων σε χρειάστηκαν. Νονέ μου που ξεκίνησες από τη μικρή πογονίσια γωνιά της Υπήρου, την πανέμορφη βάλτιστα και κατέκτησες τις καρδιές όσων συναναστράφηκες νονέ μου πολύ αγαπημένε, με τα υπέροχα αξέχαστα αδέρφια σου, που αγωνιστήκατε σε όλη τη ζωή σας, με πάθος και τιμιότητα για το δίκαιο του ανθρώπου, κουβαλώντας πάντα μαζί σας την αγνότητα, την καθαρότητα, την ηρεμία και τη διάβγεια της ακριτικής γενέτηράς σας. Νονέ μου χαμογελαστέ. Νονέ μου αφοσιωμένη οικογενειάρχη και μαζί μπροστάρει αγωνιστή για την ελευθερία, την ειρήνη και μια καλύτερη συνολικά ζωή. Ίσκιος υπήρξες και παρηγοριά για τον αναγκεμένο. Κάθε σου λόγος βάλσαμο για τον δυσκολεμένο και κάθε πράξη σου επίσης. Άξια μίμησης η στάση της ζωής σου. Αναπολώντας τις κοινέ στιγμές μας, από τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης μέχρι τη φετινή γιορτή σου στο ανθοστόλι στο μπαλκόνι του σπιτιού σου, νιώθω ευγνώμων στη μεγάλη τύχη που έκανε εσένα συνοδοιπόρο του πατέρα μας, συνομήλικο, συντοπίτη, συσπουδαστή, συνάδελφο, φίλο και μένα επιβάτη σε ένα βαγόνι του δικού σας τρένου να διδάσκομαι από εσάς τους γίγαντες την ομορφιά της ζωής και πώς τα οράματα γίνονται πράξεις. Νονέ μου ξεχωριστέ, εσύ που γνώριζες όλα τα είδη του δικαίου, όχι μόνο γιατί τα έμαθες στη νομική σχολή, αλλά κυρίως γιατί γεννήθηκες με έμφυτη την τάση δικαιοσύνη να αποδίδεις. Και έτσι μπορούσες να ταιριάξει αριστοτεχνικά τους νόμους του δικαίου με αυτούς της ηθικής και να αγωνίζεσαι με όλο σου το είναι για την κοινωνική εφαρμογή τους. Αφήνεις πίσω σου σπουδαίους απογόνους, τις δυο εκλεκτές σου κόρες, την αγλαία και τη λεμονιά και πέντε θαυμάσια εγγόνια, όλους γαλουχημένους με τις κορυφαίες αξίες που γνώριζες τόσο καλά και μετέδιδες αβίαστα με το παράδειγμά σου. Αφήνεις, νονέ μου άνθρωπε, και μένα, πνευματικό παιδί σου, τυλιγμένη με την απλόχερη άδολη αγάπη σου, στενό, ζεστό πανοφόρη, να μην κρυώσω ούτε στους πιο βαρύ χειμώνες της ζωής. Ελάχιστες μέρες πριν τα εκατοστά τρίτα γενέθλιά σου, έσβησε το μιλίχιο χαμόγελό σου. Μαζί και η αγάπη σου για την ποιήση, για τη λογοτεχνία, για την πρόοδο, την προκοπή, κάθε τι το καλό. Έκλεισε η τρυφερή, η καταδεκτική αγκαλιά σου. Ωστόσο, οι ιδέες σου, οι κουβέντες μας, ο τρόπος, το ύφος, η διάθεση, όλα μοναδικά, στοργικά και δυναμικά μαζί, μένουν χαραγμένα, ανεξίτηλα, στο μυαλό και την ψυχή μας και μας προκαλούν τη διάθεση να συνεχίσουμε την τιτάνια προσπάθειά σου για ένα καλύτερο αύριο, με όση δύναμη διαθέτουμε. Η ρεαλιστική σκέψη για την ανθρώπινη βιολογία συνιστά σαφώς ψυχραιμία στην αντιμετώπιση της αναμφίβολα αναντικατάστατης απώλειάς σου. Μόνο που εσύ δεν είσαι ο τυχαίος εκ λοιπόν. Εσύ είσαι η προσωποποίηση της καλοσύνης, της ανιδιοτέλειας και της ανωτερότητας. Είσαι η πηγή της ζωής. Είσαι η σκέπη όλων. Παράδειγμα ουσιαστικής ευαισθησίας και μαχητικότητας συνάμα για ό,τι καλύτερο. Είσαι ένα σπίτι ανοιχτό για όλο τον κόσμο είσαι ο δάσκαλος της προσφοράς. Καλέ μου νό, ναι, γνωρίζοντας τη βαθιά εκτίμησή σου στον αυτοδίδακτο ποιητή Φώτη Αγκουλέ, που στάθηκε κοντά στον ταπεινό και τον βασανισμένο, όπως και εσύ, σου αφιερώνω τους παρακάτω στίχους του, που πιστεύω ότι σε αντιπροσωπεύουν κιόλας, καθώς συμπυκνώνουν σε λίγες, απλές, καθημερινές λέξεις τις ιδέες, τις πράξεις και τις συμβουλές σου. Σε θυμάμαι να απαγγέλεις αυτούς τους στίχους και οι σπίθες της καρδιάς σου να καθρεφτίζονται στα μάτια σου. Ποιον περιμένετε να έρθει, ποιον καρτερείτε να σας σώσει. Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας, με το μυαλό σας, με την πράξη, αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας, ποτέ της δεν θα αλλάξει. Με σεβασμό και απέραντη εκτίμηση στη σωρό σου μπροστά, τολμώ να δανειστώ τους στίχους του Άγγελου Σικελιανού και να τους παραφράσω 80 χρόνια μετά. Και να πω ότι σε αυτό το φέρετρο ακουμπούν η αλληλεγγύη, το σθένος και η πυγμή. Με δέος απέναντι στη φωτεινή προσωπικότητά σου, εύχομαι ολόψυχα, αν ένας ακόμη Λάζαρος είναι να αναστηθεί, αυτός να είσαι εσύ, για το καλό της ανθρωπότητας. Κοντολογής, σε αποχαιρετώ με δύο αυτοσχέδιους αυθόρμητους στίχους που ελπίζω να αποδίδουν τη δυσέβρετη ανθρωπιά σου με στόφα αγωνιστή. Στην χαραυγή εχάραξε μια άλλη αυγή τον περασμένο αιώνα και αν έφτασε στη δύση της, με ήθος και παράδειγμα μας δίδαξε αγώνα. Λάζαρος Κυρίτσης, Ιανουάριος 1920, Δεκέμβριος 2022. Καλό ταξίδι, νονέ. Ναι. Αθάνατος θα μείνεις.